η πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία του τόπου, μεταξύ άλλων, ευχήθηκαν για τα φετινά Χριστούγεννα στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης αγάπη, ειρήνη, αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας, τους συμπατριώτες στον Εύρο και τους ευρύτες εκτός Εύρου και εκτός Ελλάδος, χρόνια πολλά, με υγεία, ευημερία, πρόοδο, προκοπή στα σπίτια, στις οικογένειες και βέβαια το κυριότερο αγαθό για όλους μας, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι με τον καινούριο χρόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων θα έχει περάσει και η ειρήνη θα έχει επικρατήσει. Διότι το βασικό μήνυμα της Φάτνης των Χριστουγέννων είναι το «και επηγής ειρήνη». Αυτό ευχόμαστε λοιπόν παντού. Εύχομαι σε όλες τις οικογένειες να πριτανεύσει και να κυριαρχήσει η καλοσύνη, η υγεία και η αισιοδοξία. Διότι τα Χριστούγεννα είναι κορυφαία γιορτή της πίστης μας και έτσι πρέπει κορυφαία να είναι και στις καρδίες μας. Χρόνια πολλά και κάθε καλό σε όλα τα νοικοκυριά του Εύρου. Να είσαστε καλά. Με αφορμή λοιπόν τις μέρες τις οποίες ζούμε, να ευχηθώ κι εγώ υγεία, χαρά, προκοπή, πρόοδο σε όλο τον κόσμο, να αφήσουμε πίσω όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια και με ομόνοια και αλληλεγγύη να έρθουν καλύτερες ημέρες. Εύχομαι λοιπόν σε όλους τους συμπολίτες μας υγεία και χαρά. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλες και όλους. Με υγεία, με αγάπη, με αλληλεγγύη για μια καλύτερη κοινωνία, για μια πιο ανθρώπινη και γλυκιά κοινωνία, με δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς. Ολόψυχες ευχές σε όλους τους συμπατριώτες μας. Πρωτίστως υγεία. Περάσαμε δύσκολα τα δύο τελευταία χρόνια. Φέτος τα Χριστούγεννα να είναι διαφορετικά για όλους και για τον καθένα προσωπικά. Να έχουν όλοι τους μέσα τους την αισιοδοξία που θέλουμε, να διακατέχονται από αγάπη και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε όλοι μαζί, συνολικά, με ομοψυχία, να γίνουμε ένα στην κοινή προσπάθεια για να πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Εύχομαι λοιπόν αυτά τα Χριστούγεννα να μας δώσουν τη δυνατότητα όλους να γίνουμε καλύτεροι, κυρίως ως άνθρωποι και ως άνθρωποι να κάνουμε ένα καλύτερο αύριο για το σύνολο της κοινωνίας. Χρόνια πολλά. Αυτές τις Άγιες Μέρες που στρέφουμε το βλέμμα μας μέσα και στον διπλανό μας, ίσως αυτό που πρέπει να μείνει ζωντανό είναι η ελπίδα και η ελπίδα πρέπει να είναι το δώρο που πρέπει να κάνουμε και στον εαυτό μας και στους συνανθρώπους μας, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, σε έναν κόσμο με ειρήνη, σε έναν κόσμο με ευημερία, σε έναν κόσμο με ανοχή στην διαφορετικότητα. Οπότε ας εύχομαι την καινούργια χρονιά, υγεία είναι μεν κοινότυπο αλλά είναι το πιο σημαντικό και να φροντίσουμε όλοι να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού. Θα σας δώσω όμως τις πολύ ωραίες ευχές που δέχτηκα από τους μαθητές της τρίτης τάξης του τρίτου δημοτικού σχολείου. Να έχουμε λέει, αγάπη μεταξύ μας, να έχουμε χαρά επίσης μεταξύ μας, να έχουμε πάντοτε καλοκαίρι και το κυριότερο να μην έχουμε πουθενά, μα πουθενά σε όλο τον κόσμο πόλεμο. Αυτές και είναι οι ευχές. Αυτονόητο να προσθέσουμε ότι πρέπει να έχουμε και υγεία για να μπορούμε να χαιρόμαστε την καθημερινότητά μας και όλες τις χαρές της ζωής. Πάνω απ' όλα να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους, στις οικογένειές τους, να υπάρχει υγεία, ευτυχία, αγάπη, αισιοδοξία, χαμόγελα και να αντιστραφεί αυτό το αρνητικό κλίμα. Σε όλον τον κόσμο, στον Εύρο και στην Ελλάδα και σε όσους είναι στο εξωτερικό, ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα με υγεία, με ελπίδα και με ειρήνη προπάνω. Και φυσικά ευχόμαστε σε όσους είναι μακριά από τα σπίτια τους, είτε επειδή υπηρετούν, είτε για λόγους επαγγελματικούς, βρίσκονται στην περιοχή μας, ευχόμαστε σύντομα να είναι κοντά με τις οικογένειές τους και να γιορτάσουν και αυτοί τις γιορτές, τη χρονιά, τα Χριστούγεννα, όλα. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε ιδίως τα τελευταία χρόνια, οι ευχές πρώτα-πρώτα για υγεία, για ομόνοια μεταξύ μας, για υπομονή και κουράγιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε από τη μία να βγούμε από αυτό το βαθύ τούνελ, το μακροχρόνιο και από την άλλη να ταινίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Καλές γιορτές, γεμάτες υγεία, γεμάτες με ανθρώπινες οικογενειακές στιγμές και κυρίως, ιδίως σε αυτό το χρονικό διάστημα, ας δώσουμε λίγο παραπάνω από την προσοχή μας σε ευπαθείς ομάδες, σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Πραγματικά θέλω να μεταφέρω και εγώ σε όλους τους συνδημότες μας χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη και αγάπη σε όλους μεταξύ μας. Να ευχηθώ σε όλους τους συνδημότες μας χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, αγάπη, ειρήνη. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους τους συνδημότες μας, υγεία, ευτυχία, αισιοδοξία
και δύναμη να ξεπερνάμε όλα τα προβλήματα, όλοι μαζί ενωμένοι. Καλές γιορτές!